Πάμε λίγο στο φορολογικό ρεπορτάζ. Δόθηκε μια παράταση στην γενικότερη προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Θα πάμε και σε σχετική σύνδεση να μιλήσουμε και με τον κύριο Μανώλη Καφτάκη, τον φοροτεχνικό. Μια παράταση κατά κάποιο τρόπο αναμενόμενη. Έχουμε από πίσω, λοιπόν, μέχρι τις 31 Ιουλίου του 2023, στις 3 το μεσημέρι παρατάθηκε η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Εντάξει, μια εξέλιξη η οποία μας αφορά όλους. Θέλω να πάμε στον κύριο Μανώλη Καφτάκη, τον φοροτεχνικό, να μας δώσει κάποιες πρακτικές συμβουλές, κάποια προβλήματα τα οποία ίσως έχουν παρουσιαστεί μέχρι και σήμερα, τι πρέπει να προσέξουμε, τι κρύβεται πίσω από αυτή την παράταση, αν και νομίζω διαχρονικά παρατηρείται. Κύριε Καφτάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Ναι, πείτε μου. Όχι, πείτε μου. Πείτε. Αναφορικά με την παράταση, νομίζω κάθε χρόνο δίνεται, έτσι δεν είναι? Ναι, πήγα να πω ότι δεν είναι παράταση αυτή, γιατί ο νόμος ορίζει ότι η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων πρέπει να είναι τετράμινης διάρκειας. Ναι. Αν λάβουμε λοιπόν υπόψη ότι η πλατφόρμα για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων άνοιξε τέλη Μαρτίου για τα φυσικά πρόσωπα και πριν μία εβδομάδα για τα νομικά πρόσωπα, στην ουσία είναι μέσα στα όρια της κανονικής υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, αλλά δεν μιλάμε για παράταση. Οπότε πιθανότατα να δοθεί παράταση, αφήνει περιθώριο νόμος να δοθεί παράταση μετά την 31η Ιουλίου, 31 Ιουλίου είπαμε. Ναι, 31 Ιουλίου είναι Ιουλίου. Η καταληκτική ημερομηνία. Θεωρώ, χωρίς να μπορώ να βεβαιώσω τους τηλεθέτες, ότι θα υπάρξει αυτό το ενδεχόμενο της παράτασης, αλλά και λόγω των εκλογικών αναμετρήσεων, όπου τα πράγματα λίγο έχουν πάει πίσω στον τομέα αυτό, θεωρώ πολύ πιθανό και φέτος όπως και προηγούμενα έτη να δοθεί κάποια παράταση και πέρα της 31 Ιουλίου. Είναι όμως κάτι το οποίο δεν θέλουν να το δέσουν οι τηλεθετές σαν δεδομένο, διότι δεν μπορώ να το πιστοποιήσω με ασφάλεια αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Αναφορικά τώρα με την κατάσταση μέχρι και αυτή τη στιγμή, πόσοι έχουν ανταποκριθεί ή υιοθετούμε αυτό που υιοθετούν οι Έλληνες διαχρονικά, πάμε στην τελευταία στιγμή να προχωρήσουμε και να υποβάλουμε τις φορολογικές μας δηλώσεις? Δυστυχώς και φέτος το φαινόμενο είναι ακριβώς αυτό που περιγράψατε, δηλαδή η ροή του κόσμου, με την εμπειρία που έχω από το δικό μου το γραφείο μπορώ να μιλήσω αυτή τη στιγμή, είναι περιορισμένη, δεν υπάρχει δηλαδή κάποια μαζικότητα για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Πιστεύω ότι αυτό θα ενταθεί μέσα Ιουνίου και μετά, δηλαδή είμαστε λίγο, πηγαίνουμε τα πράγματα λίγο προς το τέλος. Μάλιστα. Αναφορικά τώρα με τα λάθη τα οποία συνηθίζουμε να κάνουμε και καταγράφονται και φέτος, ή αν θέλετε πού πρέπει να δώσουμε προσοχή? Κοιτάξτε, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει ο φορολογούμενος να δώσει κατά την υποβολή της δήλωσης να επικαιροποιήσει τα στοιχεία του, δηλαδή τη διεύθυνση κατοικία του, την ταυτότητά του, την οικογενειακή του κατάσταση εφόσον έχει αλλάξει, προκειμένου να αρχίσει την υποβολή της δήλωσης. Ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα είναι ότι προκειμένου να έχει την έκπτωση του φόρου, πρέπει να εμφανίσει κάποιες δαπάνες καταναλωτικές, οι οποίες να έχουν πληρωθεί με πιστωτική κάρτα ή με ηλεκτρονικό τρόπο πληρωμής. Αυτό είναι ένα σημαντικό μέτρο που πρέπει να προσέξει για να έχει την αντίστοιχη απαλλαγή του φόρου. Και στο κομμάτι των συντελεστών φορολογίας, στο κομμάτι του εκαθαριστικού που θα μας έρθει στο τέλος, θα κληθούμε, και αν ναι, ποιες κατηγορίες να βάλουν λίγο πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη? Κοιτάξτε, δεν έχουμε στην ουσία κάποια μεταβολή σε σχέση με το περσινό φορολογικό καθεστώς. Οι φορολογικοί συντελεστές είναι το ίδιο. Οπότε κάποιος που έχει τα ίδια εισοδήματα με την προηγούμενη χρονιά, δηλαδή με το 2021, θα πρέπει να αναμένει περίπου τον ίδιο φόρο. Ο φόρος αυτός θα καταβληθεί σε 6 δόσεις, οι οποίες αρχή γενομένης θα είναι από 31 Ιουλίου και μετά. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποια ιδιαίτερη μεταβολή σε σχέση με τις περσινές φορολογικές δηλώσεις. Μάλιστα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η συγκεκριμένη διαδικασία, ίσως είναι και η μοναδική, δεν επηρεάζεται από εκλογές και από προεκλογικές περιόδους. Είναι αλήθεια αυτό. Ο κρατικός προϋπολογισμός έχει τη ροή του, πρέπει να εκτελεστεί. Δείχνει αντανακλαστικά μόνο σε αυτές τις περιπτώσεις ο κρατικός μηχανισμός. Αν ήταν κάτι άλλο, θα λέγαμε μετά τις εκλογές. Ισχύει αυτό που λέτε. Ναι, ισχύει. Δυστυχώς δεν μπορεί να περιμένουν οι εκτέλεσεις του προϋπολογισμού. Τα έσοδα στα δημόσια ταμεία είναι απαραίτητα. Νομίζω ότι θα έχουμε μια ομαλή ροή των φορολογικών δηλώσεων.
Πιστεύω ότι θα πρέπει να δοθεί κάποια παράταση, αν με ρωτάτε εμένα προσωπικά, δεδομένου ότι ο κόσμος έχει επηρεαστεί από τις εκλογικές αναμετρήσεις και από αυτήν που είχαμε και την επερχόμενη. Χαλαρώνουν λίγο τα πράγματα. Να δούμε πώς θα κυλήσει το θέμα. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Καφτάκη, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα. Πάμε.